Το ακούγομαι. Λοιπόν, δεν θα είναι τόσο ευχάριστα εκεί πέρα. Πόσοι από εδώ μέσα φοβάστε τον θάνατο? Ερώτημα. Α, είστε μπόλικοι. Τελικά δεν τον φοβάστε και τόσο πολύ, διότι έχετε τουλάχιστον την δύναμη να το αναγνωρίσετε, που σημαίνει ότι δεν είστε και τόσο φοβισμένοι όσο νομίζετε. Λοιπόν, θάνατος. Ψάχνοντας το θάνατο, ξεκίνησα ως συνήθως άνθρωπος εποχής μου από τη Wikipedia. Γράφει λοιπόν η Wikipedia. Θάνατος είναι η οριστική παύση όλων των βιολογικών λειτουργιών που υποστηρίζουν την διαβίωση ενός οργανισμού. Φαινόμενα που συνήθως επιφέρουν το θάνατο περιλαμβάνουν τα ιρατιά, τον υποσυτισμό, την ασθένεια και το τραύμα, το οποίο περιλαμβάνει την αυτοκτονία, τη δολοφονία και το ατύχημα. Όλοι οι γνωστοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν αναπόφευκτα το θάνατο. Αυτό που λέει εδώ εύσχημα ο συντάκτης είναι ότι όλοι πρόκειται να πεθάνουν. Όταν λέει όλοι, εννοεί όλοι εσείς. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, okay, δεν με αφορά και πολύ αυτό, γιατί θα πεθάνω κάποτε, θα είμαι παππούς, θα έχω ζήσει όλη τη ζωή μου, θα έχω εγγόνια, θα έχω βάλει τα λεφτά που θέλω, θα έχω αγοράσει το σπίτι των ονείρων μου, θα έχω αυτοκίνητο, θα έχω καταξίωση. Κάποτε θα συμβεί και αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με αφορά, διότι τέλος πάντων να συζητήσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Ας πούμε λοιπόν μερικά νούμερα. Εμείς οι δημοσιογράφοι αγαπάμε τα νούμερα, κυρίως όσοι έχουν δουλέψει σε εφημερίδες. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους και στατιστικά περίπου κάθε χρόνο πεθαίνουν 114.000 άνθρωποι, 1%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη στατιστική, τρεις από εσάς στους επόμενους 12 μήνες θα πεθάνετε. Εντάξει, αντιδράτε, άρα ζείτε ακόμα, είναι καλό αυτό. Εντάξει, είστε νέοι, μπορεί να μην είστε τρεις, μπορεί να είναι δύο αυτοί που θα πεθάνουν, μπορεί να είναι και ένας. Ένας. Αυτός ο ένας που βρίσκεται σε αυτήν την αίθουσα πρέπει να με ακούσει. Και επειδή δεν ξέρουμε και ποιος είναι αυτός ο ένας, κάντε τον κόπο να με ακούσετε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, έχω ζήσει περίπου 10 λεπτά στη ζωή μου, στα οποία ήμουν απολύτως σίγουρος ότι πέθανα εκείνη τη στιγμή. Ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια, είχα πάει απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή στην Κρυμαία. Η κατάσταση είχε ως εξής. Υπήρχε μια στρατιωτική επιχείρηση από τις ρωσικές δυνάμεις για την κατάληψη όλης της περιοχής. Δεν υπήρχε ο πόλεμος με την έννοια, όπως το ξέρουμε, δηλαδή πυροβολητά, νεκροί στους δρόμους κτλ. Ήταν μια σιωπηρή επιχείρηση στην οποία κάποιοι άνθρωποι με πολιτικά υποστηριζόμενοι από κάποιους στρατιώτες καταλάμβαναν δημόσια κτίρια προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ονόμασαν αργότερα υβριδικός πόλεμος ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Σε μια τέτοια λοιπόν επιχείρηση κατάληψη ενός στρατοπέδου έξω από την Σεβαστούπολη, μας πήραν τηλέφωνο με άλλους δημοσιογράφους. Πήγαμε εκεί, ήταν αργά το βράδυ. Όντως υπήρχαν στρατιώτες και μη στρατιώτες που προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Προφανώς, βέβαια, όποιος κάνει μια παράνομη στρατιωτική επιχείρηση σε ξένο έδαφος δεν θέλει να έχει θεατές και κυρίως δεν θέλει να έχει θεατές, δημοσιογράφους και κάμερες. Οπότε μετά από λίγα λεπτά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με πολιτικά, μας κοιτάξαν καλά-καλά και μετά αρχίσαν στην ψύχρα και χτυπάγαν τους πάντες. Δηλαδή, όποιος κρατούσε κάμερα, μικρόφωνο, κινητό τηλέφωνο και έγραφε, ας πούμε, απλά τους χτυπούσαν με μπουνιές, με κλωτσιές στο έδαφος όπου έβρισκε ο καθένας. Εμείς, η δική μου ομάδα των δημοσιογράφων, ήμασταν 2 τηλεοπτικά συνεργεία και εγώ. Άρον-άρον μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο, προσπαθούσαμε να φύγουμε. Νομίζουμε ότι τελείωσε για μας αυτή η φάση. Μετά από λίγη ώρα είδαμε ότι μας ακολουθούν αυτοκίνητα. Αυτά τα αυτοκίνητα μας εγκλώβησαν. Βγήκαν άνθρωποι έξω με κουκούλες και με πιστόλια, μας τραβήξαν έξω, μας χτυπήσανε, μας δίνανε, μας πήραν τα πράγματα, πυροβολάγαν στον αέρα. Εμένα και έναν συνάδελφό μου με βάλανε σε ένα πορτμπαγκάζ. Το πορτμπαγκάζ έκλεισε. Τώρα, από την εμπειρία μου ως δημοσιογράφος, όταν βρίσκεσαι νύχτα σε μια πόλεμη ζώνη και ένοπλοι σε βάζουν σε ένα πορτμπαγκάζ και το πορτμπαγκάζ κλείνει, συνήθως οι πιθανότητες επιβίωσής σου πέφτουν στο ελάχιστο. Οπότε εκείνη τη στιγμή. Δεν γελούσα τότε. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά πίστεψα ότι θα πεθάνω. Εκείνη τη στιγμή. Μου έλειπε ο καθαρός αέρας. Ήμουνα μέσα από μπαγκάζ. Μου έλειπε ο καθαρός αέρας της θάλασσας, όπως θα αναπνεύσετε εσείς όταν τελειώσει αυτή η υπέροχη εκδήλωση, θα πάτε στην παραλία. Μου έλειπε η μάνα. Μου έλειπε ο κολλητός μου ο Σταύρος. Μου έλειπε η φίλη μου η Λίνα, που είναι κάπου εκεί μέσα στην αίθουσα κάθεται. Μου έλειπε η γυναίκα με την οποία έχω χωρίσει. Είχα χωρίσει γιατί ήθελα χρήματα, ήθελα καριέρα. Αλλά παραδόξως, εκείνη τη στιγμή που πέθανα, τα χρήματα και η καριέρα δεν μου έλειπαν. Δεν μου έλειπε το αφεντικό μου στη δουλειά,
δεν μου έλειπε το κινητό μου, τηλέφωνο μου, το είχαν πάρει ένοπλοι. Αυτοκίνητο ακριβώ δεν είχα ούτως ή άλλως, οπότε ούτε αυτό μου έλειπε. Δεν μου έλειπαν τα likes στο Facebook. Δηλαδή, σπορμπαγκάζ, δεν σκέφτηκα μια στιγμή, αύριο το πρωί που θα έχω πεθάνει, πόσα like θα κάνει ήδη στο θάνατο μου. Λοιπόν, μου έλειπαν τα πράγματα που δεν είχα κάνει. Δηλαδή, μου έλειπε το διαμέρισμα που δεν είχα νοικιάσει. Μου έλειπαν τα ταξίδια που δεν είχα πάει. Μου έλειπαν εκείνα τα πράγματα που είχα κάνει επειδή φοβόμουν. Φοβόμουν την αλλαγή, φοβόμουν ότι θα βρεθώ χωρίς λεφτά, φοβόμουν ότι κάποιος δεν θα με καταλάβει σωστά, ότι θα παρεξηγηθώ, φοβόμουν. Και παραδόξως εκείνη τη στιγμή, μέσα στο μπαγκάζ, σε ένα σημείο σταμάτησα να φοβάμαι. Σταμάτησα να φοβάμαι τελείως. Και το μόνο που έκανα ήταν ότι στεναχωριόμουν για όλα αυτά τα οποία είχα χάσει εκείνη τη στιγμή που πέθανα. Έπειτα, αναρωτήθηκα. Γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία μου λείπουν δεν είναι τα πράγματα για τα οποία σπαταλάω τη ζωή μου, δεν είναι τα πράγματα για τα οποία σπαταλάω το χρόνο μου, δεν είναι τα πράγματα για τα οποία θυσιάζω κάποια άλλα πράγματα. Και αυτά που μου λείπουν είναι τα πράγματα τα οποία είτε θεωρώ δεδομένα ότι έχω, είτε τα θεωρώ τόσο ανούσια που δεν πήγα καν στον κόπο να τα κυνηγήσω, που δεν πήγα καν στον κόπο να τα κάνω, διότι πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έχω χρόνο να τα κάνω αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Και εξάλλου, πώς γίνεται ο χρόνος μου το αύριο να έχει τελειώσει? Εγώ είμαι 30 χρονών. Δεν είχα καμιά σοβαρή ασθένεια. Είχα όλη τη ζωή μπροστά μου. Ήμουν άνθρωπος καριέρας. Θα είχα χρόνο να το κάνω αργότερα. Κι όμως ο χρόνος μου υστερέψει. Αλλά είχα σταματήσει να φοβάμαι. Ξέρετε, ο φόβος, κρατήστε το, ο φόβος είναι μια μεταδοτική ασθένεια, η οποία προσβάλλει όλο το σώμα, όλα τα ζωτικά όργανα και σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Και ο φόβος και η αναβολή και η αναμονή πάνε πακέτο, πάνε χέρι-χέρι, διότι φοβόμαστε να κάνουμε πράγματα, τα αναβάλουμε και μετά μέσα στην αναβολή μπαίνουμε σε μια κατάσταση την οποία συνηθίζουμε και δεν μπορούμε να αλλάξουμε και φοβόμαστε να την αλλάξουμε και είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος δεν σπάει. Λοιπόν, τελείωσε η κατάσταση αυτή, ενώ το περιστατικό έληξε, μας άφησαν, δεν ήταν μια εφοβιστική επιχείρηση, δεν είχαν σκοπό να μας σκοτώσουν, αν ήθελαν να μας σκοτώσουν, θα μας σκότωναν. Αλλά ξεκίνησε μια άλλη κατάσταση μέσα μου. Δηλαδή, ήδη από τις επόμενες μέρες, από τις επόμενες ώρες, άρχισα να σκέφτομαι τι πήγαινα στραβά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι είχα δει λάθος στη ζωή μου, τι είχα κάνει, τι δεν είχα κάνει, τι άξιζε από όλα αυτά που είχαμε κάνει. Καταλάβαινα ότι χρειάζομαι μια αλλαγή. Χρειάζομαι μια αλλαγή. Πρέπει να αλλάξω κάτι. Δεν ήξερα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξω. Ήξερα όμως ότι δεν ήμουν καλά στην κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Έπρεπε να αλλάξω κάτι. Οπότε τα έβαλα κάτω. Έβαλα κάτω τα χρόνια, τους μήνες, τις εβδομάδες, τις μέρες, τις ώρες μου και προσπάθησα να εστιάσω να δω πού ένιωθα καλά, πού περνούσα καλά, πού σπαταλούσα χρόνο ο οποίος δεν μου επέφερε τίποτα. Προσπαθούσα να χαρτογραφήσω λίγα τη ζωή μου, προκειμένου να απομονώσω εκείνες τις στιγμές οι οποίες είναι σημαντικές για μένα και προκειμένου να μπορέσω να τις ενσωματώσω και σε άλλες στιγμές και προκειμένου να μπορώ να τις ενσωματώσω σε μια καθημερινότητα η οποία θα μου γίνει βίωμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί και απαιτούσε και απαιτεί ακόμα και από μένα και από όλους κόπο, διότι τίποτα στη ζωή το οποίο είναι σημαντικό και αξίζει για μας δεν δίνεται χωρίς κόπο. Και ο κόπος είναι να απαντήσει κάποιος, κατά τη δική μου άποψη, σε δύο βασικά ερωτήματα. Σε δύο βασικά ερωτήματα. Ποιος είναι και τι θέλει. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχει να απαντήσει στη ζωή, αλλά πρέπει να το απαντήσει μέχρι να πεθάνει. Και το να πεθάνει, όπως είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάσει στη στιγμή να γίνει. Έπειτα κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω δουλειά. Η δουλειά που είχα ήταν καλή, αλλά ήταν μια δουλειά η οποία πλέον εμένα δεν με κάλυπτε. Ήθελα μια δουλειά η οποία να μην έχει γραφείο. Ήθελα μια δουλειά η οποία να έχει ταξίδια. Ήθελε μια δουλειά στην οποία εγώ να επιλέγω, για παράδειγμα, τα θέματα τα οποία θα γράφω, τα μέρη τα οποία θα επισκέφτομαι στους ανθρώπους που θα μιλάω. Άρχισα να μοιράζομαι τις σκέψεις μου με τους διπλανούς μου, με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου και αντιμετώπισα, εκτός από το δικό μου φόβο, αντιμετώπισα και τον φόβο των άλλων. Δηλαδή, μου λέγανε, πού θα πας, δηλαδή, δεν έχεις λεφτά, είσαι φτωχός, υπάρχει έξω κρίση, υπάρχει έξω ανεργία. Θα γκρεμίσεις όλο αυτό το οποίο έχει χτίσει. Τι έχω χτίσει, τους έλεγα, δεν έχω χτίσει κάτι. Ναι, εντάξει,
ό,τι είναι τέλος πάντων, αυτό θα τον γκρεμίσεις. Εγώ βέβαια καταλάβαινα ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνω μου καθρέφτιζαν τους δικούς τους φόβους και τη δική τους αποτυχία, το να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο και τη δική τους ευτυχία και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν μέσα από τα λόγια τους τη δική τους στάση. Αλλά σκέφτηκα ότι ο φόβος, ο δικός σου φόβος, ο δικός μου φόβος, ο δικός σας φόβος, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι μια κατάσταση του μυαλού η οποία δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορώ να πω ότι το αντιμετώπισα. Απλά αποφάσισα να αγνοήσω το φόβο μου, να το βάλω σε μια άκρη, να ξέρω ότι okay, υπάρχει κάπου ένας φόβος, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάτι πιο χειροπιαστό. Έχω μια κατάσταση στην οποία θέλω να φτάσω. Έχω μια εικόνα το ότι πώς θέλω να είμαι μετά από 5 χρόνια, πώς θέλω να είμαι μετά από 10 χρόνια και να κυνηγήσω κάτι το οποίο μου ήταν πιο ουσιαστικό. Δηλαδή αυτή την εικόνα. Βέβαια, καταλάβαινα ότι και αυτά που έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια δόση αλήθεια. Όντως δεν είχα μια καβάτζα, δεν είχα κανένα θείο, ας πούμε, κανένα μπάρμπα από το Σικάγο να με θρέφει ή κάτι τέτοιο. Όντως βασιζόμουν μόνο πάνω στις δικές μου τις δυνάμεις. Οπότε εκεί πάλι έκατσα κάτω, τα έβαλα με μολύβι και χαρτί και προσπάθησα να γράψω τι χρειάζομαι για να ζήσω. Όχι τι χρειάζομαι για να διατηρήσω την εικόνα που έχω για τον εαυτό μου ή την εικόνα που έχουν οι άλλοι για τον εαυτό μου. Τι χρειάζομαι για να ζήσω. Τι χρειάζομαι για να έχω ένα μέρος για να κοιμάμαι. Τι χρειάζομαι για να έχω ένα μέρος να τρώω. Οι ανάγκες μου. Κατά την ίδια λογική, προσπάθησα να βρω τρόπους για να καλύψω αυτές τις ανάγκες. Τα χρήματα δεν είναι πολλά. Στην πραγματικότητα, αυτά που χρειάζεστε για να ζήσετε είναι λίγα. Δηλαδή, τα πιο πολλά πράγματα που έχετε είναι πράγματα. Δεν θα τα πω υπερβολές. Θα τα πω, ας πούμε, πολυτέλειες. Είναι πράγματα χωρίς τα οποία μπορείτε να ζήσετε πάρα πολύ καλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι με βάση τους δείκτες ευτυχίας είναι πιο ευτυχισμένοι από τους Έλληνες δεν τα έχουν, ας πούμε, όπως στο Περού, ενδεχομένως κάπου στη Λατινική Αμερική. Οπότε λοιπόν αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει δεν είναι πολλά. Έτσι λοιπόν και εγώ προσπάθησα να τα απομονώσω. Ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία, τα έγραψα όλα μέσα μέσα σε ένα χαρτί. Ακολούθησα το παράδειγμα, ξέρετε, μια παροιμία λέει ότι πάντα πρέπει να ελπίζει το καλύτερο και να ετοιμάσει το χειρότερο, οπότε και εγώ ετοιμάστηκα το χειρότερο. Τελικά το χειρότερο δεν ήρθε. Τα έβαλα κάτω και παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα και έφυγα. Έφυγα, πήγα ένα ταξίδι, είχα ένα δεύτερο ταξίδι, άρχισα να δοκιμάζω διάφορες δουλειές, άρχισα να γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους, καινούριες καταστάσεις. Ζορίζομαι. Ζορίστηκα, ζορίζομαι. Δεν μου είναι εύκολο. Δεν μου ήρθαν όλα ρόδινα, δεν έχω να πω κάποια ιστορία επιτυχίας του πώς έγινα διάσημος και πλούσιος. Όχι. Αλλά είμαι καλύτερα. Είμαι καλύτερα. Γιατί ξέρω ότι βαδίζω προς εκεί που πρέπει να βαδίζω και όχι προς εκεί που έχουν πει κάποιοι άλλοι ότι πρέπει να βαδίζω. Διότι το ρίσκο όπως διαπίστωσα, τα πράγματα που διακυβεύονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία φοβόμαστε. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος πουλήσει ένα ακριβό αυτοκίνητο για να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι φτηνότερο ή για να πάρει το μετρό, ας πούμε, δεν χάνεται η ποιότητα της ζωής του. Δεν χάνεται η ποιότητα της ζωής του. Χάνεται η εικόνα που έχει τον εαυτό του. Χάνεται η εικόνα που έχουν οι άλλοι γι' αυτό. Και εμείς δυστυχώς έχουμε μάθει να κυνηγάμε την εικόνα της ευτυχίας μας προς τους άλλους. Και όχι την ευτυχία. Την ευτυχία. Την ευτυχία. Ρωτάω τον εαυτό μου τι είναι ευτυχία. Δεν ξέρω τι είναι ευτυχία. Την ψάχνω. Το σίγουρο είναι ότι η ευτυχία είναι. Πώς να σου το πω. Είναι ατομική. Δηλαδή, δεν μπορεί το μοντέλο σπουδές, καλή δουλειά, καλό σπίτι, πολλά παιδιά, λίγο παραπάνω το μέσο όρο. Αυτό, λίγο παραπάνω από το μέσο όρο, όχι πάρα πολύ. Να είναι το κοινό μοντέλο ευτυχίας για όλους. Γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί. Δεν μπορεί ο καθένας. Κάποιοι καλύπτονται από αυτό, αλλά πρέπει να καλύπτονται από αυτό με βάση τη δική τους επιλογή. Και όχι με βάση την επιλογή της μάνας τους, με βάση την επιλογή της κοινωνίας στην οποία ζουν. Και πρέπει να το ψάχνουν. Και πρέπει να το ψάχνουν διαρκώς. Πώς το ψάξα εγώ. Άρχισα να μιλάω με τους κατάλληλους ανθρώπους. Δηλαδή, έψαξα και βρήκα ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει μια ανάλογη διαδρομή με μένα. Ανθρώπους που είχαν περάσει μέσα από τον θάνατο. Ανθρώπους που είχαν ένα διαφορετικό μοντέλο ευτυχίας από το μοντέλο της ευτυχίας το οποίο τους προβάλλει η κοινωνία. Ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία και είναι κοντά στο θάνατο. Έχουν ας πούμε πάρα πολλά αυτοί οι άνθρωποι, διότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστικά κάνουν ένα απολογισμό της ζωής τους και αν τους ρωτήσετε γιατί μετάνιωσαν στη ζωή τους και γιατί δεν μετάνιωσαν στη ζωή τους και τι εν τέλει αξίζει, χωρίς να έχουν κάποια ιστοροβουλία θα σας τα πούνε.
και μιλήστε μαζί τους. Μιλήστε ανάγκη με ειδικούς, μιλήστε με ψυχολόγους, με life coaches, μιλήστε με κάποιους, μιλήστε όμως. Και έπειτα, το πιο σημαντικό είναι η διαδικασία της ενδοσκόπησης. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε τον εαυτό σας συναχωρεμένο. Θυμηθείτε πότε είχατε συναχωρηθεί πολύ τελευταία φορά. Σκεφτείτε αυτή τη συναχωρία σαν ένα αντικείμενο τόσο. Σκεφτείτε ότι αυτή η συναχώρια είναι αντικείμενο. Και μετά από αυτό, προσπαθήστε να τοποθετήσετε αυτό το αντικείμενο κάπως στον χώρο. Δηλαδή, να σκεφτείτε πού βρίσκεται αυτό το αντικείμενο. Είναι στο αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο στον καρά σας, είναι στη τσέπη του σακακιού σας, είναι κάπου αλλού. Αν το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, θα διαπιστώσετε ότι αυτό είναι ένα βάρος εδώ, είναι εδώ μέσα. Αυτή η συναχώρια είναι εδώ μέσα. Δεν είναι έξω, δεν είναι στα αντικείμενα που κυνηγάτε, είναι εδώ. Όπως και η ευτυχία είναι εδώ μέσα, όπως και οι απαντήσεις είναι εδώ μέσα. Και πρέπει να τις βρείτε. Και οι μόνοι υπεύθυνοι για να τις βρείτε είστε εσείς. Γιατί όπως σας είπα και πριν, η γνώση δεν χαρίζεται. Και ειδικά αυτή η πιο σημαντική γνώση. Έπειτα, δουλέψτε με την περιέργειά σας. Ψάξτε. Ψάξτε τι σας αρέσει. Ψάξτε τι δεν σας αρέσει. Ψάξτε τις αντιδράσεις σας. Ψάξτε τις αντιδράσεις άλλων ανθρώπων. Ψάξτε τις ζωές άλλων ανθρώπων. Διαβάστε. Ψάξτε. Βρείτε. Και βέβαια, για να κλείσω την ομιλία μου, το τελευταίο πράγμα που θέλω να επαναλάβω είναι ότι ψάξω το τώρα. Ψάξω το σήμερα, γιατί εγώ είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί εμένα μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Σας μπορεί να μην δοθεί. Στον έναν αυτόν. Τον έναν που είναι εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ.